Στο γήπεδο της Οχώρας, ο Ρεθυμνιακός φιλοξένησε την ΑΕΚ Σίνκα στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της 3ης Εθνικής. Μόλις στο δεύτερο λεπτό, πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, ο Φράγκος έκανε το γύρισμα από αριστερά. Ο Αντιασβίλη έπιασε το σουτ, την μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία τερματοφύλακα του φιλοξενούμενου Κασαπίδη. Λίγα λεπτά αργότερα, συγκεκριμένα στο 7ο λεπτό, ο Νικόλτς έκανε την παλιά στην πλάτη της άμυνας. Τέτα τέτο Γιανακούρος έκανε το σουτ, απέκρουσε ο Νικηφόρος με τα πόδια και μακριά στη συνέχεια ο Πρινιανάκης. Το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. 2 λεπτά αργότερα, έπειτα από κλέψιμο στο χώρο του κέντρου, ο Μαθιουδάκης έκανε ωραία κάθετη πάσα στον Βαρουξάκη, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, έκανε το σουτ με την μπάλα να περνάει ψηλά, out πάνω από τα δοκάρια. Λίγα λεπτά αργότερα, συγκεκριμένα στο 16ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ με πάσα, ο Νικόλτσης έκανε το γέμισμα στην περιοχή. Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων δεν μπόρεσε να μπλοκάρει, ο Νικηφόρος, και έπειτα από αδράνεια της άμυνας, ο Βαρουξάκης από κοντά έκανε το 1-0 για την ομάδα του Γιώργου Ριτζάκη, στο 16ο λεπτό. 0-1 για την ΑΕΚ Σίνκα. Στο 40ο λεπτό, έπειτα από πάσα του Αντιασβίλη, από τα δεξιά, ο Φράγκος δοκίμασε με το δεξί το σουτ, η μπάλα πέρασε σιρτά, λίγο έξω από τα δοκάρια των φιλοξενούμενων. Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, το 44ο λεπτό, ο Νικόλτσης από τα δεξιά μπήκε στην περιοχή, έκανε το πλασέ, ωστόσο ο Νικηφόρος με δυσκολία και με δεύτερη προσπάθεια κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα. Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου με σκορ 0-1. Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο με τη συμπλήρωση μιας ώρας. Έπειτα από κλέψιμο στο χώρο του κέντρου από το Φράγκο, ο Παπιωμίτογλου πήρε την μπάλα και με σουτ με το αριστερό η μπάλα κατέληξε ψηλά, out. Λίγα λεπτά αργότερα, καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους, ο Γιανακούρος έπειτα από προσπάθεια του Βαρουξάκη έπεσε στην περιοχή, ο διαιτητής Μαυραντονάκης έδειξε παίζεται, ενώ στη συνέχεια της φάσης οι αμυντικοί των γηπεδούχων απομάκρυναν. Στο 70ο λεπτό, ένα σουτ του Βαρουξάκη από καλή θέση, έπειτα από ωραία προσπάθεια, η μπάλα πέρασε ψηλά, out. Δύο λεπτά αργότερα, φιλοξενούμενοι βρέθηκαν και πάλι στο χώρο της επίθεσης, ο Νικόλτσης μπήκε στην περιοχή από ωραία διείσδυση, έκανε την παράλληλη σέντρα, ωστόσο κανένας συμπαίκτης του δεν βρέθηκε στην πορεία της μπάλας, η μπάλα κατέληξε out. Ένα λεπτό αργότερα, οι γηπεδούχοι βρέθηκαν μπροστά, ο Σιφακάκης έκανε την πάσα, ο Λαζίδης που είχε περάσει νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο, έκανε το σούτ από το ύψος της περιοχής, ωστόσο το τερματοφύλακα του φιλοξενούμενου Κασαπίδης μπλόκαρε εύκολα. 78ο λεπτό, ο Νικόλτσης και πάλι μπήκε στην περιοχή, έκανε το πλασέ, ωστόσο ο Νικηφόρος απέκρουσε σε πρώτο χρόνο και στη συνέχεια έδιωξε ο στόπερ των γηπεδούχων Δελύμπασης. 88ο λεπτό και έπειτα από αντεπίθεση, οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν τα τέρματά τους και σφράγισαν το τρίποντο όταν ο Βαρουξάκης βρέθηκε σε θέση τα τέταρτα απέναντι από τον Νικηφόρο και με διαγώνιο πλασέ διαμόρφωσε το 2-0.